I wanna know your dark side. I wanna know your secrets. I wanna be your lifeline. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me. Tell me you're more than just a highlight. Pretty pictures on the outside. I hate to stare at you through these lights. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me. Click and scroll, I can't let you go. They say I'm addicted to you. Click and scroll, I can't let you go. They say I'm addicted. Χαίρετε, χαίρετε. Χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού. Ό,τι πρέπει για να μείνουμε σπίτι και να δούμε όλα τα ενδιαφέροντα θέματα που έχουν ετοιμάσει για σήμερα οι ειδικοί μας. Καταρχάς, θα γνωρίσουμε με τη βοήθεια της ψυχολόγου του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, Ραφαέλας Ζαχαριά, τι είναι η διαταραχή κοινωνικού άγχους. Ακολούθως, θα μάθουμε από τον χειρουργό οφθαλμίατρο της Χίος Vision, Γιάννη Καστή, πότε ο οφθαλμίατρος βλέπει για πρώτη φορά τα παιδιά. Ενώ στη συνέχεια, η φυσικοθεραπεύτρια Μαρία Μακρίδου μας μιλά για τους μύθους γύρω από την οσφιαλγία. Δεν τελειώσαμε. Η Σέβη Κωστοπούλη μας δείχνει βασικές ασκήσεις πιλάτες για τη βελτίωση της στάσης του σώματός μας και ο Αλέξανδρος Βαβούλης μας μιλάει για το μπαλαγιάζ των μαλλιών. Ξεκινάμε! Η κοινωνική φοβία ή κατά το επιστημονικότερον η διαταραχή κοινωνικού άγχους είναι η πιο γνωστή αγχώδης διαταραχή που μάλιστα ξεκινά από την παιδική εφηβική ηλικία. Πώς εντοπίζεται και πώς αντιμετωπίζεται μας παρουσιάζει στη συνέχεια η Ραφαέλα Ζαχαριά, ψυχολόγος του Τμήματος Παιδιών και Εφήβων του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου Στοιχείο και εκπαιδευόμενη γνωστική συμπεριφορική ψυχοθεραπεύτρια. Γεια σας, ονομάζομαι Ραφαέλα Ζαχαριά, είμαι ψυχολόγος στο Τμήμα Παιδιών και Φίβων του Κέντρου Παιδιού και Φίβου Στοιχείο και εκπαιδευόμενη γνωστική συμπεριφορική ψυχοθεραπεύτρια. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για την διαταραχή κοινωνικού άγχους ή αλλιώς κοινωνική φοβία. Η διαταραχή κοινωνικού άγχους υπάγεται στις αγχώδεις διαταραχές και αποτελεί την πιο κοινή αγχώδη διαταραχή στους ενήλικες. Συνήθως εκδηλώνεται κατά την παιδική ηλικία και ιδιαίτερα κατά την εφηβεία, με μέσο όρο τα 13 έτη, ενώ η συχνότητα εκδήλωσής της είναι περίπου η ίδια στα αγόρια και τα κορίτσια. Συχνά, η κοινωνική φοβία συνυπάρχει και με άλλες αγχώδεις διαταραχές. Ποια είναι όμως τα βασικά χαρακτηριστικά της? Βασικό χαρακτηριστικό της κοινωνικής φοβίας είναι ο έντονος και επίμονος φόβος που διακατέχει το άτομο σε μία ή περισσότερες κοινωνικές καταστάσεις. Ειδικότερα, τα άτομα με κοινωνική φοβία αποφεύγουν κυρίως κοινωνικές καταστάσεις, στις οποίες αποφεύγουν ότι θα αξιολογηθούν ή ότι θα περάσουν από εξονυχιστικό έλεγχο. Η έντονη ανησυχία τους και το άγχος τους προκύπτουν από τις αρνητικές σκέψεις τους. Αυτού του είδους οι σκέψεις είναι πολύ συχνές και έχουν ως αποτέλεσμα το άτομο να βιώνει έντονο άγχος και δυσφορικά σωματικά συμπτώματα ως αντίδραση στο άγχος του. Τα άτομα που έχουν κοινωνικό άγχος φοβούνται ότι θα εκδηλώσουν τα σωματικά συμπτώματα του άγχους τους. Για παράδειγμα, φοβούνται ότι εάν παρευρεθούν σε μια κοινωνική κατάσταση όπως σε μια ομιλία, θα έχουν εφίδρωση, τρέμουλο ή φοβούνται ότι θα συμπεριφερθούν με ένα τέτοιο τρόπο όπου θα προκληθεί αμηχανία ή θα προκαλέσουν την αρνητική κριτική των υπολείπων ή ακόμα και την ταπείνωσή τους. Στα παιδιά και στους έφηβους, τα σωματικά αυτά συμπτώματα μπορεί να εκδηλωθούν με νευρικότητα, με κλάματα, με προσκόλληση, αλλά και με αποφυγή κοινωνικών καταστάσεων με άγνωστους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο
να επισημάνουμε την διαφορά της διαταραχής κοινωνικού άγχους από την φυσιολογική συστολή και ντροπαλοσύνη. Είναι σημαντικό δηλαδή να αναφέρουμε ότι εάν ένα παιδί ντρέπεται κατά τις κοινωνικές του συναναστροφές, αυτόματα δεν σημαίνει ότι πληρεί τα κριτήρια για διαταραχή κοινωνικού άγχους. Άλλωστε, η ντροπή αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις χαρακτηριστικό της προσωπικότητας πολλών ατόμων. Όταν όμως αυτή η ντροπή περιλαμβάνει έντονη ανησυχία για κοινωνική απόδοση, τότε αυτό μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα το οποίο θα μας κινητοποιήσει ώστε να το διερευνήσουμε περαιτέρω. Με άλλα λόγια, η διαταραχή κοινωνικού άγχους για να τεθεί ως διάγνωση θα πρέπει να προκαλεί σημαντική έκπτωση στη λειτουργικότητα του ατόμου σε διάφορους τομείς της καθημερινότητάς του. Τα παιδιά και οι έφηβοι στο σχολείο συχνά περιγράφονται ως μοναχικά παιδιά, ως συναισθαλμένα, ως ήσυχα, φοβισμένα σε πολλές πτυχές της καθημερινότητάς τους, όπως για παράδειγμα όταν θα πρέπει να πάρουν το λόγο στην τάξη, όταν θα πρέπει να σηκώσουν το χέρι τους ή να παρουσιάσουν τον εαυτό τους μπροστά σε κοινό. Θεωρούνται παιδιά με πολύ λίγους φίλους και σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα παιδιά πραγματοποιούν πολλές φορές απουσίες από το σχολικό περιβάλλον και δημιουργείται σε εκείνους ένα αίσθημα ντροπής για τον εαυτό τους, ένα αίσθημα ευερεθιστότητας και σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζουν προσκόλληση προς τους σημαντικούς άλλους, δηλαδή τους γονείς τους. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα παιδιά με κοινωνική φοβία στην πραγματικότητα λαχταρούν τη συντροφιά των άλλων, αλλά την αποφεύγουν από τον φόβο τους μήπως φανούν ανεπιθύμητοι ή βαρετοί. Οπότε, σε πολλές περιπτώσεις, δημιουργείται λανθασμένα η εντύπωση ότι τα παιδιά αυτά είναι ακατάδεκτα. Όσον αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπιση, η κοινωνική φοβία μπορεί να αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό μέσω της ψυχοθεραπείας. Ειδικότερα, η πιο διαδεδομένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της κοινωνικής φοβίας είναι η γνωστική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία. Η γνωστική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία βοηθά το παιδί να κατανοήσει τους μηχανισμούς με τους οποίους οι αντιλήψεις του, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο σκέφτεται, συμβάλλουν στην εκδήλωση των συμπτωμάτων άγχους του. Στη συνέχεια, η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία βοηθάει το παιδί να τροποποιήσει τις δυσλειτουργικές του αντιλήψεις με σκοπό τη μείωση των συμπτωμάτων άγχους του. Αυτό επιτυγχάνεται σημαντικά μέσω εξειδικευμένων τεχνικών, όπως είναι η πραγματική έκθεση στο αγχογόνο ερέθισμα. Ακόμα μπορεί να χορηγηθεί συνδυαστικά και φαρμακοθεραπεία, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από ειδικό παιδοψυχίατρο, σε περιπτώσεις όπου τα επίπεδα άγχους κυμαίνονται σε πολύ ψηλά επίπεδα. Κλείνοντας, αξίζει να αναφέρουμε ότι το κοινωνικό άγχος δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προσωπική αποτυχία ή ελάττωμα του ατόμου. Αντίθετα, το κοινωνικό άγχος αποτελεί μια αναγνωρισμένη κλινική διαταραχή, η οποία μπορεί να εντοπιστεί, να αντιμετωπιστεί και να ξεπεραστεί μέσω κατάλληλων παρεμβάσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Μια γνωστή απορία των γονιών είναι το πότε το παιδί τους πρέπει να επισκεφθεί τον οφθαλμίατρο. Εξάλλου τα μάτια μας είναι από τα πολυτιμότερα όργανα που διαθέτουμε. Σε αυτό ακριβώς το ερώτημα απαντά σήμερα ο χειρουργός οφθαλμίατρος Γιάννης Καστής. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης ο Καστής, είμαι οφθαλμίατρος στο Hios Vision και σήμερα θα μιλήσουμε για μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που μας κάνουν νέοι γονείς, πότε θα πρέπει να δει οφθαλμίατρος για πρώτη φορά το παιδί τους. Γενικά, ένα παιδί ελέγχεται από τον παιδίατρο από τη γέννησή του και τους πρώτους μήνες της ζωής του, γίνεται ένα στοιχειώδης έλεγχο σε όλα τα συστήματα και μέσα σε αυτά και τα μάτια, και από εκεί και πέρα αν ο παιδίατρος διαπιστώσει κάτι παθολογικό με τα μάτια του παιδιού, παραπέμπει τους γονείς του και το παιδί στον οφθαλμίατρο. Σε κάποιες περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητο να εξετάσει ο οφθαλμίατρος το παιδί από τις πρώτες κιόλας μέρες της ζωής του. Και αυτό συμβαίνει όταν ένα παιδί γεννιέται πρόωρα, πριν τις 30-32 εβδομάδες κοίησης,
με βάρος χαμηλότερο του 1,5 κιλού. Υπάρχουν προβλήματα που σχετίζονται με την προωρότητα, γενικά προβλήματα υγείας που μπορεί να έχουν επηρεάσει και τους οφθαλμούς. Αν υπάρχει ιστορικό συγγενών οφθαλμολογικών παθήσεων από τους γονείς του παιδιού ή αν υπάρχουν περιγενετικές λοιμώξεις οι οποίες να σχετίζονται με μικρόβια που μπορούν να προσβάλλουν τα μάτια κατά την κύηση. Από εκεί και πέρα, ένας δεύτερος στοιχειώδης έλεγχος ολοκληρώνεται στους 6 με 12 μήνες ενός παιδιού, καλύτερα κατά προτίμηση κατά τον ένατο μήνα που το παιδί μπορεί να προσηλώσει σε ένα στόχο και σε αυτόν τον έλεγχο διαπιστώνουμε την ύπαρξη τυχόν στραβισμού, αν οι κινήσεις των ματιών είναι σωστές και συγχρονισμένες σωστά, περιπτώσεις νυσταγμού ή κάτι τέλος πάντων που θα πρέπει να διαγνωστεί και να διορθωθεί άμεσα. Ένας πρώτος βασικός οφθαλμολογικός έλεγχος πρέπει να διενεργηθεί στην ηλικία των 12 με 36 μηνών. Σε αυτό τον πιο ενδελεχή έλεγχο που γίνεται από τον οφθαλμίατρο, με τα πλέον σύγχρονα μέσα της παιδοφθαλμολογίας που χρησιμοποιούμε, μπορεί να γίνει ένας πρώτος διαθλαστικός έλεγχος, ώστε να διαγνώσουμε αν υπάρχουν προβλήματα διαθλαστικών ανομαλιών, όπως η μοιοπία, ο αστιγματισμός, η υπερμετροπία, και τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε ανισομετροπία, δηλαδή μια κατάσταση στην οποία το ένα μάτι παίρνει σωστή εικόνα ενώ το άλλο δεν παίρνει και να οδηγήσει το μάτι που δεν βλέπει καλά να τεμπελιάσει, να αμβλιοποιήσει όπως το λέμε εμείς. Ένας ακόμα πληρέστερος οφθαλμολογικός έλεγχος πραγματοποιείται στην ηλικία των 3 με 5 ετών. Εκεί γίνεται ένας πλήρης διαθλαστικός και ορθοπτικός έλεγχος. Μπορούμε να εξετάσουμε την οπτική οξύτητα πλέον του παιδιού. Μπορούμε να δούμε την αντίληψη των χρωμάτων, ανατομικά πώς αναπτύσσονται τα μάτια του παιδιού και να δούμε στοιχεία τα οποία μπορεί να χρειαστούν διόρθωση ή όχι με γυαλιά σε αυτή τη φάση της ζωής του. Αυτός ο έλεγχος της προσχολικής ηλικίας είναι και ένας από τους σημαντικότερους ελέγχους που πρέπει να κάνει ο οφθαλμίατρος σε ένα παιδί, καθώς εκεί θα διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο διαθλαστικό πρόβλημα που να χρειάζεται διόρθωση πριν πάει το παιδί στο σχολείο. Από εκεί και πέρα, μετά την ηλικία των 6 ετών, το παιδί συνιστάται να ελέγχεται ετησίως, εκτός εάν παραπονεθεί το παιδί το ίδιο, δουν οι γονείς κάποια αλλαγή στην όρασή του ή το παραπέμψει ο δάσκαλος ή ο παιδίατρος για κάποιο λόγο που θα δουν στην πορεία. Από εκεί και πέρα, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι ένα ορόσημο η ηλικία των 10 με 12 ετών, κατά την οποία ακόμα ο εγκέφαλος εκεί σταματάει να μαθαίνει να βλέπει σωστή εικόνα και ό,τι πρόβλημα πρέπει να διορθωθεί καλύτερα μέχρι αυτή την ηλικία, ούτως ώστε να μην παρουσιάσουμε προβλήματα αμβλιοπίας στο μέλλον, τα οποία είναι ή πολύ δύσκολο ή αδύνατο να διορθωθούν μετά τα 12. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν γονείς παιδιών που έχουν παρουσιάσει σημάδια αναπτυξιακών διαταραχών, όπως το ΔΕΠΗ, η δυσλεξία ή κάποια που πάσχουν από κάποια σύνδρομα όπως το Down, το Marfan, τα οποία συνήθως σχετίζονται και με αυξημένες πιθανότητες προβλημάτων στην όραση. Από εκεί και πέρα, κάποιες γενικές οδηγίες για την γενικότερη καλή υγεία των ματιών των παιδιών είναι να αποφεύγουν όσο γίνεται τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, τάμπλετ και κινητών τηλεφώνων, να κάνουν μικρά διαλύματα είτε από το διάβασμα είτε κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών κάθε 20 λεπτά, έστω και για μερικά δευτερόλεπτα να παίρνουν τα μάτια τους από το σημείο της κοντινής προσήλωσης και να ατενίζουν κοιτώντας μακριά, να έχει σωστή στάση το σώμα τους και να κρατάνε το παιχνίδι, το ηλεκτρονικό ή το βιβλίο σε μια σωστή απόσταση, να μην φέρνουν το πρόσωπο πολύ κοντά σε αυτό που διαβάζουν, να φοράνε τα γυαλιά ηλίου που από 9 μηνών είναι καλό να τα φοράνε γιατί ο φακός του ματιού μας δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα ώστε να μας προστατεύει από τις υπεριόδεις ακτινοβολίες του ήλιου, να τηρούν τα μέτρα προστασίας όταν ασχολούνται με αθλήματα επαφής, με παιχνίδια με μπάλες, ειδικά τις μικρές, ή με εκτοξευόμενα μέρη, παιχνίδια όπως τα αεροβόλα για παράδειγμα, ούτως ώστε να μην έχουμε τραυματισμούς. Όταν τους ενοχλούν τα μάτια
να μην τα τρίβουν, αλλά καλύτερα να τα ξεπλένουν με κρύο νερό και να χρησιμοποιούν τεχνητά δάκρυα, να κάνουν μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε βιταμίνες και να μην αμελούν τα προγραμματισμένα ραντεβού τους με τον οφθαλμίατρο. Ευχαριστώ. Για την οσφιαλγία θα μιλήσουμε και σήμερα, αφού σε αυτή την πάθηση που είναι πολύ συνήθις στις μέρες μας λόγω και του σύγχρονου τρόπου ζωής, ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι πολύ καθοριστικός, ώστε ο πόνος να υποχωρήσει σημαντικά και να ανακτήσουμε τις περισσότερες δραστηριότητές μας. Η φυσικοθεραπεύτρια Μαρία Μακρίδου μας παρουσιάζει τους μύθους για την οσφιαλγία και μας δείχνει ασκήσεις διαχείρισης του πόνου που σχετίζονται με αυτήν. Γεια σας, είμαι η Μαρία Μακρίδου, είμαι φυσικοθεραπεύτρια και σήμερα θα μιλήσουμε για την οσφιαλγία, για τους μύθους γύρω από αυτήν και στο τέλος του βίντεο θα δείξουμε κάποιες ασκήσεις οι οποίες σχετίζονται με τη διαχείριση του πόνου της οσφιαλγίας. Λοιπόν, η οσφιαλγία, έτσι όπως περιγράφει και η ίδια η λέξη, είναι ένας πόνος στην περιοχή της οσφής, ο οποίος μπορεί να οφείλεται σε διάφορα μηχανικά αίτια. Κάποια από αυτά είναι μία κύλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, ένας εφιασμός σπονδυλικής στήλης ή μία σπονδυλαρθρίτιδα που σχετίζεται με την ηλικία. Ο φυσικοθεραπευτής είναι υπεύθυνος, μετά από συνεννόηση με τον γιατρό, να σχεδιάσει, να κάνει μια κλινική εξέταση και να σχεδιάσει ένα θεραπευτικό πλάνο που στόχο έχει τη διαχείριση του πόνου του ασθενή και την αύξηση της λειτουργικότητάς του. Μελέτες έχουν δείξει ότι το 85% των ασθενών θα βελτιωθεί και θα περάσουν τα συμπτώματά του σε διάστημα 3 έως 6 εβδομάδες, ενώ μόλις ένα 5% θα συνεχίσει να έχει συμπτώματα και μετά το πέρας των 12 εβδομάδων. Η φυσική δραστηριότητα και η άσκηση είναι το ελιξίριο για να διαχειριστούμε την οσφιαλγία. Και ο μύθος, ο πρώτος που θα καταρρύψουμε, είναι αυτός που λέει ότι όταν έχουμε οσφιαλγία πρέπει να μένουμε ακίνητοι στο κρεβάτι. Η έλλειψη δραστηριότητας μπορεί να παρατείνει ή να αυξήσει τον πόνο στον ασθενή, καθώς επίσης και να δημιουργήσει ένα αίσθημα φόβου για την κίνηση, το οποίο αργότερα θα είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί. Στόχος του φυσικοθεραπευτή, λοιπόν, είναι να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα κινητοποίησης, το οποίο θα περιλαμβάνει ασκήσεις, κινητοποίησης των μυών που δεν αναπαράγουν τον πόνο και ταυτόχρονης αναχέτησης των μυών αυτών, οι οποίοι είναι σε σύσπαση. Ο πόνος είναι ένας προστατευτικός μηχανισμός. Στόχος του εγκεφάλου είναι να προστατεύσει την περιοχή, γι' αυτό και το μήνυμα που στέλνει είναι σύσπαση. Εμείς, με απλές κινήσεις, προσπαθούμε να στείλουμε στον εγκέφαλο ένα μήνυμα ότι δεν έχει λόγο να αναπαράγει αυτή τη σύσπαση και να συντηρεί τον πόνο στην περιοχή. Ένας άλλος μύθος που πρέπει να καταρρύψουμε είναι το ότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν κύλη μεσοσπονδυλίου δίσκου τελικά τη λύση θα τη βρουν μόνο με τη χειρουργική επέμβαση. Όχι, οι τελευταίες έρευνες αλλά και η δική μας εμπειρία λέει ότι οι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματα της κύλης ακολουθώντας τη συντηρητική θεραπεία και με αυτόν τον τρόπο θα φύγει ο πόνος αλλά και θα επιστρέψουν στις λειτουργικές τους δραστηριότητες. Αξίζει να αναφερθούμε και στη μαγνητική τομογραφία, η οποία πολλές φορές όταν δείξει κάποια κύλη ή κάποια προβολή μεσοσπονδυλίου δίσκου εδραιώνει ένα καθεστώς τρόμου στους ασθενείς. Πάρα πολλές μελέτες έχουν γίνει, πάρα πολλοί άνθρωποι ζουν με κύλες χωρίς να έχουν κανένα απολύτως σύμπτωμα πόνου, βιώνοντας μία φυσιολογική καθημερινότητα. Η μαγνητική τομογραφία είναι μια εξαιρετική εξέταση, η οποία μπορεί να δείξει με μεγάλη ευκρίνεια ανατομικές δομές στη μέση μας. Επίσης, μπορεί να δείξει με ευκρίνεια και φθορές που έχουν οι δίσκοι, η οποία όμως φθορά είναι μια φυσιολογική διαδικασία εκφύλησης. Η κλινική εξέταση και το ιστορικό πρέπει να λαμβάνονται στην αρχή. Τα ευρήματα από τη μαγνητική τομογραφία πρέπει πάντα να μελετώνται σε σχέση με το ιστορικό και την κλινική εξέταση του ασθενούς. Ας περάσουμε όμως ξανά στην αποκατάσταση και πάμε να υπογραμμίσουμε το πόσο σημαντική είναι η θεραπευτική άσκηση, η οποία μπορεί να σχεδιαστεί από έναν κατάλληλο φυσικοθεραπευτή. Θα σας δείξουμε κάποιες ασκήσεις, τις οποίες χρησιμοποιούμε συχνά στα δικά μας θεραπευτικά πρωτόκολλα, για να διαχειριστούμε τον πόνο, ο οποίος επικρατεί σε καταστάσεις οξείας οσφιαλγίας. Αρχίζουμε με τις ασκήσεις μας και αρχίζουμε με τον ασθενή από ανάσκελα. Ζητάμε να λυγίσει τα γόνατά του και μετά να κάνει μία κίνηση
της λεκάνης του από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη, μια αλληλουχία κινήσεων χαλαρή, χωρίς να έχει σύσπαση και μέχρι εκεί που δεν πονάει, μέχρι τα όρια του πόνου δηλαδή. Η επόμενη άσκηση που μπορούμε να δώσουμε είναι οι γέφυρες. Οι γέφυρες όμως πώς θα τις κάνουμε? Θα ζητήσουμε από τον ασθενή να ρουφήξει μέσα την κοιλιά του, να είναι σε σύσπαση δηλαδή η κοιλιακή του, και να σηκώσει πάνω τη λεκάνη του. Ωραία. Και πάλι στα όρια του πόνου, μέχρι εκεί που δεν πονάει. Η επόμενη άσκηση είναι και η τελευταία που θα σας δείξουμε. Γυρνάμε τον ασθενή μπρούμητα, προσεκτικά, γιατί το να γυρίσει ο ασθενής θέλει πολύ προσοχή και είναι και μια διαδικασία η οποία στην οσφιαλγία περιλαμβάνει πόνο. Αφού ο ασθενής γυρίσει μπρούμητα, του λέμε να αφήσει χαλαρή τη λεκάνη του και να βάλει για αρχή τους αγκώνες κάτω από τους ώμους του. Μένουμε σε αυτή τη θέση. Αν δεν υπάρχει πόνος, μπορεί να τεντώσει λιγάκι το θώρακά του προς τα πάνω. Αν μπορεί να πραγματοποιήσει αυτή την κίνηση, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε και στο πιο advanced στάδιο, που είναι ο ασθενής να βάλει τις παλάμες του κάτω από τους ώμους και να σηκώσει το θώρακά του προς τα πάνω. Απαραίτητο, το ξαναλέω, είναι να έχουμε τη λεκάνη μας χαλαρή. Αυτό ήταν ένα γενικό πλαίσιο ασκήσεων που θέλαμε να σας παρουσιάσουμε σήμερα. Κάθε φυσικοθεραπευτής πρέπει να σχεδιάσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα, ειδικό για σας, από θεραπευτικές ασκήσεις. Ένας πάντως τρόπος αποτροπής της οσφιαλγίας και όχι μόνο, είναι η σωστή στάση του σώματος. Η μέθοδος Πιλάτες, όπως έχουμε αναφέρει ξανά, έχει τρόπους να μας βοηθήσει σε αυτό, όπως μας δείχνει στη συνέχεια και η γυμνάστρια Σέβη Κωστοπούλη από το SK Wellness Studio, με μόλις 5 απλές βασικές ασκήσεις που όλοι μπορούμε να κάνουμε. Γεια σας, ονομάζομαι Κωστοπούλη Σέβη και σήμερα θα μιλήσουμε για 5 βασικές ασκήσεις για τη βελτίωση της στάσης του σώματος μέσω της μεθόδου Πιλάτες. Θα ξεκινήσουμε να δουλέψουμε σε 2 βασικές θέσεις. Δουλεύουμε στην εδραία θέση και στην τετραποδική. Θα αλλάξουμε θέση σιγά-σιγά. Ερχόμαστε σε εδραία θέση, καθόμαστε δηλαδή. Πολύ σημαντικό για τη στάση του σώματος είναι η καλή θέση. Λοιπόν, κρατάω πολύ καλά την πλάτη μου ίσια, τους ώμους μου πίσω και κάτω και τεντώνω τα χέρια μου μπροστά. Γυρίζω τη μία παλάμη να κοιτάζει την άλλη και ανοίγω τα χέρια μου στο πλάι. Κλείνω και ανοίγω χέρια. Καθώς εισπνέω ανοίγω χέρια και καθώς εκπνέω κλείνω. Δουλεύω 8 με 10 επαναλήψεις. Μένω με τα χέρια μου ανοιχτά. Ωραία. Προσπαθώ να μακραίνω από την κορυφή του κεφαλιού και να ανοίγω τα χέρια μου στο πλάι. Βασική άσκηση ακόμα. Από εδώ που είμαι σηκώνω τα χέρια μου προς τα πάνω, χωρίς να δίνω ένταση στους μύες του αυχένα. Σηκώνω τα χέρια επάνω και κατεβάζω. Συνεχίζω για μερικές επαναλήψεις ακόμα. Δουλεύω περίπου 8 επαναλήψεις και χαλαρώνω. Πολύ σημαντικό να κρατάτε αυτή τη θέση, την καλή θέση σώματος, στο γραφείο, όταν κάθεστε σε μια καρέκλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την καθημερινότητά μας να έχουμε μια καλή θέση σώματος, για να αποφύγουμε διάφορους πόνους στον αυχένα, στη μέση κτλ. Γυρίζουμε σε πλάγια θέση, ακουμπάμε τα πόδια μας στο στρώμα, καθόμαστε καλά στα καθιστικά κόκαλα της λεκάνης. Ωραία, χαλαρώνουμε τους ώμους μας πίσω και κάτω. Βάζουμε τα χέρια επάνω στα γόνατα και με την εισπνοή κάνουμε μια μεγάλη καμπούρα στην πλάτη μας. Αφήσουμε το σώμα μας να πέσει πίσω. Καθώς εκπνέω, ισιώνω την πλάτη μου και ψηλώνω τον κορμό μου, παίρνοντας πάλι την καλύτερη δυνατή θέση. Εισπνέω, ρολάρω αργά πίσω και καθώς εκπνέω ισιώνω το σώμα μου. Κάτω και πίσω οι ώμοι μακραίνω από την κορυφή του κεφαλιού. Αργά εισπνέοντας κατεβαίνω και εκπνέοντας ανεβάζω και πάλι τον κορμό, βελτιώνω τη θέση του σώματός μου, ψηλώνω από την κορυφή του κεφαλιού. Δουλεύω τις αναπνοές μου, 8 με 10 επαναλήψεις και εδώ και κρατάω το σώμα ίσιο. Πατάω τα πέλματα ανοιχτά στο άνοιγμα της λεκάνης. Θα ανοίξω τα χέρια μου για την επόμενη άσκηση δεξιά και αριστερά. Εισπνοή ψηλώνω από την κορυφή του κεφαλιού και καθώς εκπνέω θα στρίψω το σώμα μου μία από τη μία πλευρά, εκπνέοντας, επιστρέφω στο κέντρο και μία από την άλλη πλευρά. Εισπνέω και εκπνέω στρίβω στο πλάι.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατάτε καλή στάση σώματος σε όλη τη διάρκεια της άσκησης. Προσπαθώ η ώμη να είναι πάνω από τη λεκάνη μου, ψηλώνω από την κορυφή του κεφαλιού συνεχώς. Θα νιώσετε αμέσως τους μυς της ράχης να δουλεύουν. Εισπνοή στο πλάι, εκπνέω και επιστρέφω και σιγά σιγά χαλαρώνω τα χέρια μου. Άλλη μια θέση στην οποία θα μπορούσαμε να δουλέψουμε για να βελτιώσουμε τη στάση του σώματός μας είναι η τετραποδική. Γονατίζουμε λοιπόν επάνω στο στρώμα μας, θα διώξουμε τα γόνατα πίσω, θα αφήσουμε τα χέρια μας ανοιχτά στο άνοιγμα των ώμων, τα γόνατα ανοιχτά στο άνοιγμα της λεκάνης και από εδώ θα δουλέψω μαλακώνοντας στη μέση τα πλευρά, θα σηκώσω το κεφάλι εισπνέοντας και καθώς εκπνέω θα αλλάξω την κίνηση. Ο στόχος σε αυτή την άσκηση είναι να δώσουμε μια παραπανήσια κινητικότητα στη σπονδυλική στήλη που πολλές φορές με την ένταση της καθημερινότητας ξεχνάμε να κρατήσουμε, να δώσουμε λίγη κίνηση και να κρατήσουμε την πλάτη μας σε καλή θέση. Τελευταία φορά, εκπνέω καθώς κατεβάζω το κεφάλι, μένω σε ουδέτερη θέση, κρατάω δηλαδή τους ώμους μου πίσω και κάτω και καθώς εκπνέω τεντώνω το αντίθετο χέρι-πόδι, ένα μπρος και ένα πίσω. Τεντώνω διατηρώντας την πλάτη μου ίσια. Κατεβάζω και καθώς εκπνέω δουλεύω την αντίθετη πλευρά μακραίνοντας το σώμα μου. Αργά κατεβάζω και εκπνέοντας ανεβάζω. Δουλεύω ένα λάξ, μία από τη μία πλευρά και μία από την άλλη μέχρι να τεντώσει το χέρι και το πόδι, διατηρώντας πάρα πολύ καλή θέση στην πλάτη μου και προσπαθώντας να μην χαλάσω είτε τους ώμους είτε τη μέση μου. Αυτές είναι βασικές ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε με τη μέθοδο του Πιλάτες για να βελτιώσουμε την στάση του σώματός μας και την καθημερινότητά μας. Μπορεί ο καιρός να μην βοηθάει προς το παρόν στη βελτίωση της διάθεσής μας, όμως αυτήν μπορούμε να την αλλάξουμε, αλλάζοντας για παράδειγμα τα μαλλιά μας. Τι λέτε για ένα μπαλαγιάζ? Ο Αλέξανδρος Βαβούλης από το κομμωτήριο Hair Play μας παρουσιάζει αυτή τη δημοφιλή τεχνική που μας θυμίζει καλοκαίρι. Γεια σας, ονομάζομαι Αλέξανδρος Βαβούλης και είμαι ιδιοκτήτης του κομμωτήριου Hair Play. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πλέον διαδεδομένη υπηρεσία κομμωτήριου που δεν είναι άλλη από τον μπαλαγιάζ. Τι είναι τον μπαλαγιάζ? Γιατί το κάνει τόσο διάσημο? Το μπαλαγιάζ γεννήθηκε μέσα από την επιθυμία της κάθε γυναίκας να διατηρήσει το φυσικό ξάνοιγμα των μαλλιών της μετά από το καλοκαίρι. Αργότερα όλο αυτό εξελίχθηκε. Δώσαμε εμείς σαν κομμωτές περισσότερα ξανοίγματα, περισσότερες αποχρώσεις, λίγο διαφορετικό ξάνοιγμα στα μπροστινά σημεία του κεφαλιού, λιγότερο στην κορυφή. Έτσι σιγά σιγά έγινε το μπαλαγιάζ ένας τρόπος ζωής της κάθε γυναίκας. Πολύ σημαντικό ακόμα, σε αντίθεση με τη βαφή, την απλή βαφή ή ακόμα και τις κλασικές αντάβιες, είναι ότι δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη συντήρηση όσο τα προηγούμενα, διότι δεν αγγίζουμε καθόλου τη ρίζα, δεν αγγίζουμε καθόλου τα φυσικά μαλλιά της κάθε γυναίκας και έτσι η συντήρησή της είναι πολύ πιο εύκολη. Είναι μια υπηρεσία προσαρμοσμένη στα μέτρα κάθε πελάτη σας. Ένας καλός κομμωτής ξέρει ακριβώς πού θα τοποθετήσει το χρώμα, ποιες γωνίες θα πάρει για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κάτι που θα είναι ακριβώς στα μέτρα και στην επιθυμία της πελάτης σας. Είναι εύκολο να συμβεί αυτό? Στις υπηρεσίες μπαλαγιάζ, όταν έρχεται μία πελάτησα και μας ζητάει κάποιο συγκεκριμένο χρώμα, τις περισσότερες φορές έρχεται με μία φωτογραφία ή και περισσότερες και μας δείχνει το χρώμα το οποίο επιθυμεί, το αποτέλεσμα το οποίο θέλει και εμείς με τη σειρά μας αναλύουμε τα μαλλιά της, συζητάμε μαζί της πώς μπορούμε να πάρουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα και έτσι ξεκινάει η διαδικασία του ξανοίγματος. Όταν αποφασίσουμε πλέον ποια τεχνική μπαλαγιάζ θα ξεκινήσουμε να κάνουμε με την πελάτησά μας, δημιουργούμε το χρώμα ανάλογα τον τύπο του μαλλιών της, ανάλογα τον τύπο του προσώπου της,
ανάλογα τη διάθεση που έχει η πελάτησά μας εκείνη τη μέρα και έτσι το αποτέλεσμα γίνεται μοναδικό. Τα χρώματα και οι αποχρώσεις συνήθως βγαίνουν με βάση τα μάτια και το δέρμα. Ο χρόνος που απαιτείται για να δημιουργηθεί όλο αυτό το αποτέλεσμα συνήθως είναι περίπου 2,5 με 3 ώρες. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ερχόμαστε σε επαφή με την πελάτησά μας, προσπαθούμε να τη συμβουλέψουμε τι θα κάνει μετά από την επίσκεψη στο κομμωτήριο. Είναι πολύ σημαντική η συντήρηση του χρώματος, όχι μόνο του μπαλαγιάς, αλλά ακόμα και για ένα χρώμα μονόχρωμο. Ένα καλό σαμπουάν, μια καλή μάσκα και ένα σωρό στρέψεις σίγουρα θα δώσει μεγαλύτερη διάρκεια στο χρώμα, περισσότερη λάμψη και έτσι η πελάτησά μας είναι πλήρως ενημερωμένη το τι θα κάνει στο σπίτι της για να συντηρήσει τα μαλλιά της μέχρι την επόμενη της επίσκεψη στο κομμωτήριό μας. Τέλος, υπάρχει πληθώρα επιλογών που μπορεί να καλύψει τις επιθυμίες και τις ανάγκες κάθε πελάτη σας. Ανακαλύψτε και ικανοποιήστε τις δικές σας στο κομμωτήριο HairPlay. Τέλος και για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε σε μία εβδομάδα ακριβώς. Γεια σας!